έχουμε από τη Μεσσηνία. Είναι και που δηλαδή έχουμε από το πολύ κοντά από εδώ, Λατάνια. Η πρόσκληση, η πρόκληση ήταν πολύ μεγάλη από πριν το κύριο Λαχάκης, γιατί είναι μια μεταβατική χρονιά για την ομάδα. Καταλαβαίνετε γιατί στο έργο του σφαίρου άνθρωποι. Μια ομάδα που 4 χρόνια έκανε τον αθλητισμό. Είναι λογικό να έχει αδειάσει από ενέργεια και οικονομικά και συναισθηματικά. Την απόφαση την πήρα, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω δημόσια γιατί έμαθα ότι ήταν πανψηφή και ομόφωνη απόφαση από όλο το Συμβούλιο. Αυτό για μένα είναι τεράστιο χαράσι. Σε μια ομάδα που ζει και αναπνέει σε μια πόλη, συγγνώμη για αυτή την ομάδα. Και έχει ποδοσφαιρικό ένστικτο. Αυτό κάτι δείχνει για την αναγνώριση των προσωπών και για το έργο. Άρα αυτό από μόνο του είναι τεράστιο κίνητρο να έρθω εδώ. Όπως είπα, η χρονιά είναι μεταβατική, με την έννοια ότι είναι ευκαιρία αυτή τη χρονιά να κοιτάξουμε, και όπως είπε ο κ. Βλαχάκης, λίγο πίσω και κάποια παιδιά στον πομό του πρωταθλητισμού, ίσως να μην είναι λογικό να μην την ρίξαμε μία ματιά, με πιο πολύ ηρεμία φέτος να τα κοιτάξουμε, να δούμε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά από την Αξία και από το Αόμορα χωριά εδώ από το Δήμο Ολόκληρο της Μεσσίνης. Ένα κορμό αυτό που υπάρχει και κάποια παιδιά που εγώ αν με ρωτάτε σαν φιλοσοφία, θέλω να έρθουν παιδιά που να έχουν ποδοσφαιρική πείνα και να θεωρούν τιμή ότι θα φορέσουν τη φανέλα του Παμίσου. Γιατί έχει τέτοιο βάρος αυτή η φανέλα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, που δεν μπορούν να τη σηκώσουν όλοι και μερικούς μπορούν να τους ρίξει και κάτω το βάρος αυτή η φανέλα. Και αυτό καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το έργο. Λοιπόν, δεν είμαι πολιτικός να δίνω υποσχέσεις. Εγώ πραγματικά για μια φορά σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και να μας δίνει υγεία ο Θεός και δύο πράγματα έχω να σας υποσχεθώ. Δουλειά και λάθη. Τίποτα άλλο. Γιατί όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Μόνο οι πεθαμένοι δεν κάνουν λάθη στα νεκροταφεία. Και ότι δεσμεύομαι ότι ο εαυτός μου είναι κάτω από τη σημαία της ομάδας. Δεν θα λειτουργήσω ποτέ εγωιστικά και με οποιοδήποτε τίμημα να φύγω και από την ίδια την ομάδα. Δεν το φοβάμαι και ξέρετε την προϊστορία μου, δεν έχω κανένα θέμα αν έρθει αυτή η ώρα. Και θα δουλέψω μόνο για το καλό της ομάδας που με σέβεται και με έχει επιλογή της συνειδητά και όχι για το προσωπικό μου συμφέρον. Αυτό είναι δεδομένο και δεσμεύομαι γι' αυτό. Τώρα κάτι άλλο αν θέλετε να με ρωτήσετε, στη διάθεσή σας. Όποιος. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ σε τρία πράγματα. Στην εκδήλωση αυτή κατά αυτή του είναι προς τον κύριο Ματζούνη, ένα επίσημο καλωσόρισμα μπροστά στα μάτια της κοινωνίας μέσω των ΜΜΕ. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και από την δική μου πλευρά. Ένα δεύτερο σημείο που θα αναφερθώ πολύ σύντομα είναι το διοικητικό, μεταφέροντας τις ανησυχίες, τις θέσεις, τις ιδέες των μελών της διοίκησης αλλά και των μελών του Παμίσου και δύο λόγια που δεν είναι ευθυνόμενος και πρέπει να κατευθυνθεί να πούμε τον επικεφαλή στο τεχνικό κομμάτι, τον προπονητή μας, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια πολύ πολύ μικρή αναφορά με κίνδυνο να είναι και λίγο έτσι ότι ιδιαίτερα επιτυχής ή τουλάχιστον στον πρόεδρο του προπονητή μας. Λοιπόν, η μέρα σήμερα είναι μέρα καλωσορίσματος του προπονητή μας επίσημα. Αλέξη, κύριε Ματζούνη, σε καλωσορίζουμε από καρδιάς και σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αυτό το μεταφέρω σαν πρόεδρος, όχι σαν διοίκηση, αλλά σαν μεσήνη, σαν μέλη, όλη η κοινωνία σε αγκαλιά και σε στηρίζει και περιμένει από σένα δουλειά, εργασία και φίλη. Αυτό περιμένουμε από σένα, αλλά πριν να φτάσουμε στα αγωνιστικά, κλείνοντας το καλωσόρισμα, να πω ότι διοικητικά έχουμε βάλει ένα μεγάλο σχήμα όλοι εμείς στην διοίκηση και θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να εκμεταλλευτώ το καλωσόρισμα για να το μεταφέρω στο ευρύτερο κοινό. Είναι της εγγραφής ως μελών, ως απλών μελών στο σωματείο που λέγεται Πάμισο. Ο Πάμισος για τη δυναμική, την πληθυσμιακή, το πληθυσμιακό μέγεθος της πόλης μπορεί να έχει και 1000 μέλη. Τα 1000 μέλη δεν θα γίνουν σε μια μέρα. Από τα 20 που είναι το ελάχιστο,